Καλημέρα. Καλημέρα. Από φως πήγα να πω ότι να είναι. Αλλά από φως είναι ουσιαστικά. Καλώς ήρθατε. Μετά από πάρα πολύ καιρό που έχουμε να κάνουμε βίντεο, γιατί παιδιά, μου στείλατε και μερικά παραπονάκια. Αυτό δεν αντέχω άλλο με τις φίτρες μου, αλήθεια. Μου στείλατε μερικά παραπονάκια ότι δεν ανέβασα την προηγούμενη εβδομάδα βίντεο. Παιδιά, δεν γινότανε. Απλά δεν γινότανε πραγματικά. Λοιπόν, είναι Παρασκευή. Πετάω για Αθήνα σήμερα. Περίεργο, για τέταρτη φορά. Ξέρω εγώ αυτό το δίμηνο. Πάω στην Πινελόπη. Θα μείνω για πρώτη φορά στο νέο της σπίτι. Ελπίζω να χωρέσουμε, γιατί γίνεται χαμός από κούτες και τέτοια. Αύριο και μεθαύριο είμαστε στο Meat Market. Είμαι πολύ αγχωμένη, δεν θα σας το κρύψω. Όλες αυτές τις μέρες ήμουν πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Γιατί ναι, φαίνεται ωραίο όλο αυτό και είναι πολύ ωραίο και δημιουργικό άγχος, αλλά κρύβει απίστευτη κούραση, συνέπεια, πρόγραμμα κλπ. Και ήδη έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Αλλά ελπίζω κάπως να το απολαύσουμε. Εμένα ταυτόχρονα είναι και οι γονείς μου στην Αθήνα, εντελώς spontaneously. Οπότε θα τους δω και αυτούς. Επιστρέφω Δευτέρα, γιατί μετά από Τρίτη έχω κάτι φωτογραφίσει και τέτοια. Μόλις ετοιμάστηκα. Έβαλα αυτό το τζάκετ. Γενικά έχει παίξει τρελό, τρελή σκέψη ως συνήθως layering. Γιατί θα είμαστε εξωτερικά στο Meat Market. Δεν ξέρω αν θα παγώνω, αν θα ζεσταίνομαι. Πολλά τέτοια γενικά. Οπότε λίγο έχω ζοριστεί με αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, okay. Απλά εγώ έχω θέμα. Έχω πολύ χαμηλή φερετίνη και κρυώνω παντού. Λοιπόν, ετοιμάστηκα. Τώρα θα πάω στο αεροδρόμιο. Σημάζεψα ό,τι μπορούσα, έκανα την βαλίτσα μου. Αυτά. Ξέχασα να σας δείξω λίγο. Πήρα και μια λαμπάδα στην Πινελόπη. Τέλεια. Και τώρα ξεκινάμε. Ήθελα να σας πάρω μαζί σε αυτό το ταξίδι. Να σας δείξω ό,τι μπορώ behind the scenes από το κομμάτι του Meat Market. Είναι τεράστιο αυτό που θα πάμε να κάνουμε. Καμία σχέση με το τι είχαμε στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο εδώ πέρα στο event. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και δύο καινούργια πράγματα και ελαττωματικά για να. Υπάρχει σαν μπαζάρ κάτι, χαμός. Κάνε ένα follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάει. Δεν καταλαβαίνετε τι με έχετε κάνει με τις λεωφορείδες. Θα σας πω, παιδιά. Θα σας πω ότι έχει συμβεί το τελευταίο τρίμηνο στη ζωή μου. Επίσης, τώρα φοράω το Kiko, το κραγιόν 326, με λίγο μολύβι απ' έξω της NYX Cocoa, που με ρωτάτε και του συνδυασμού. Και από πάνω τώρα τις λανές θα βάλω αυτό το λιποζάν. Lip balm, που είναι σαν, έτσι, ιριδίζων. Αυτό. Ήρθα Πινελόπη. Ναι, λέει. Εδώ στο χάος. Και τώρα θα φάμε. Παρήγγειλε αυτά. Και θα οργανωθούμε. Λοιπόν, τελευταίες πυρετώδεις ετοιμασίες. Εδώ υπάρχει μια διάθεση. Ήπιαμε καφεδάκι νομίζω, αυτό επηρέασε. Θα κάνουμε τώρα, η Πινελόπη θα κάνει τα δικά της καλλιτεχνικά, θα ζωγραφίσει έτσι όλα αυτά τα όμορφα που κάνει κάθε φορά για να δείτε τα προϊόντα μας, να καταλαβαίνετε πόσο έχουν, τις ταμπελίτσες, τα ελαττωματικά, όλα αυτά. Θα κάνουμε εδώ και τις σακουλίτσες, με τα σοκολιτάκια, τις κορδελίτσες, τα ρομαντικά μας. Η Πινελόπη κάνει τσάι, ξέχασα να δείξουμε και αυτό, το αγόρασε. Ξέρουν άρα γιατί είναι αυτό. Είναι παπάγια. Παπάγια, δεν το ξέρουν όλοι. Και ξεκινάμε δουλίτσα.
Και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμες. Το κυριότερο μας πρόβλημα χρονικά είναι πώς θα μεταφέρουμε όλες αυτές τις κούπες. Τις κούπες είπα, τις σκούτες. Μας αγχώνει λίγο αυτό. Τσάι σας, κυρία μου. Ευχαριστούμε. Μετά από 3 ώρες σουσού και δουλειά. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε τελειώσει. Καλά, δεν έχουμε τελειώσει, παιδιά. Έχουμε να κάνουμε μπάνια, έχουμε να φάμε. Το μπάνερ, να τεστάρουμε. Έχουμε να τεστάρουμε το μπάνερ που θα δείτε. Έχουμε να δούμε λίγο τις ταμιακές. Πιστεύεις ότι φτάνουμε στο γύρι σήμερα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, όχι. Μετά θα ξεραθούμε. Μετά θα ξεραθούμε. Λοιπόν, δείτε εδώ το έργο. Sales. Πιστεύω ότι τρέξατε αύριο. Εδώ οι μυφικές σακούλες. Όχι, η Πινελόπη είπε ότι είναι για βαφτίσια. Εγώ... Για βαφτίσια. Για βαφτίσια είναι πιο τα... πολύ. Ισχύει τα χρωματάκια. Τα κορδελάκια, ναι. Παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Το καλό που σας θέλω. Τώρα βέβαια, εσείς το βίντεο θα το δείτε Τετάρτη, αλλά το καλό που σας θέλω να έρθείτε αύριο και μεθαύριο, γιατί δεν θα αντέξω. Να μην πιάσετε αυτά τα πραγματάκια. Θα σας καληνυχτήσω λίγο αργότερα μόλις κάτσουμε και αύριο θα προσπαθήσω να βγάλω ό,τι μπορώ φυσικά από πλανάκια και πιστεύω ότι ναι, με το κινητό πολύ αισιόδοξη τα κενά μας. Okay. Τώρα ποια θα είναι δεν ξέρω, αλλά ναι, επίσης θα είναι εξωτερικό και έχω αγχωθεί λίγο με το κρύο γιατί ο καιρός στην Αθήνα δεν είναι καλοκαίρι όπως είχε αποφασίσει να είναι πριν 2 εβδομάδες. Πριν 2 εβδομάδες ήταν το τέλειο. Το τέλειο. Τώρα... Λινά, φρεματάκια. Τώρα έχουμε πάρει 500 ευρώ για πιθανό layering γιατί θα ξεκινήσει το πρωί και θα φτάνει μέχρι το βράδυ. Άρα θα αλλάξουμε 4 διαφορετικές θερμοκρασίες, σίγουρα. Άρα πρέπει να έχεις ρούχα για όλες τις εποχές αύριο μαζί σου. True. Άγωνο. Εν τω μεταξύ, πόσο λαδωμένη, πόση λίγδα από όλη τη μέρα. Εντάξει, δεν έχει περάσει. Κάθερα, μας τα ίσα. Άντε, παιδιά. Μήπως θέλετε να κάνω και ένα μετυράκι και τέτοια. Ναι, έχει έρθει. Κοίτα, δεν έχω πολλά, αλλά κάτι μπορεί να βγει. Έχω... Ο συνδυασμός, παιδιά, δες λίγο τι έχει πάρει εδώ πέρα. Πιάσε το πιατάκι πάλι. Με το αντόρ, το οποίο είχα φάω, σου είπα, πάρα πολύ καιρό. Είχα κολλήσει με ένα άλλο, αλλά το θυμήθηκα τώρα που το πήρα και λέω, πω, αυτό μου άρεσε πολύ κάποτε. Το θυμόμουν. Πάρα πολύ. Θα γίνει κι άλλο. Θα σε θυμηθήσω τις ρουτίνες σου. Καλημέρα! Καλημέρα! Πάρα πολύ ωραία! Τώρα μόλις της έλεγα ότι με ξυπνάς τέτοια ώρα, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι normal που το κάνει. Δεν ξέρει. Λοιπόν, είναι 7:30, είμαι μετά οι πράτσες. Τώρα ξεκινάμε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά γιατί πρέπει να πάμε. Αυτό. Και δεν υπάρχει καμία διάθεση αυτή τη στιγμή για να σηκωθούμε καμία και για να κουβαλήσουμε αυτό το δράμα. Αλλά πρέπει τώρα ο στόχος να γίνουμε κούκλες να μπει σε πρώτη θέση. Και έχουμε στα μπαρ και ένα μαγαζί το κουπάκι που παίρνει Πινελόπη καφέ και το έχετε δει. Θα πάρω banana bread γιατί δεν χθες. Αυτά. Δείτε λίγο το σαλόνι σας παρακαλώ, αγνώριστα. Ο κουβαλητής. Αχ, Θεέ μου. Εντάξει, νομίζω θα μου έρθει. Λοιπόν, η Πινελόπη έχει φύγει να πάει την πρώτη φουρνιά πραγμάτων. Εγώ κλασικά σήμερα γυαλίζω πάρα πολύ. Έχω επιλέξει να βάλω την ολόσωμη με φόρμα με κορμάκι από μέσα για να είναι σαν ισοθερμικό. Γιατί είμαστε μέχρι το βράδυ εκεί και δεν ξέρεις τι γίνει. Ναι. Και τώρα θα έρθουν σε λίγο όλοι μαζί να πάμε να πάμε τη δεύτερη φουρνιά, να πάρουμε ένα καφέ σαν άνθρωποι και να πάμε να αρχίσουμε να στείλουμε. Γεια, είμαι πάρα πολύ αγχωμένη, αλήθεια. Νομίζω όμως ότι αν περάσει το πρώτο τριωράκι σήμερα, όπως σας είπα και χθες, όλα θα γίνουν. Gracias.
Ακόμα λίγο η φάση είναι αντεβοστράφηση. Εν τω μεταξύ, η Κατερίνα έκανε ήδη μια πώληση. Ποια? Αυτή είναι εδώ. Λοιπόν. Καλημέρα! Ξεκινήσαμε! Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια αλλαγή διάθεσης. Από το πρωί που την είδατε. Θα πάει τέλεια. Το νιώθω! Καταρχάς έχετε έρθει ήδη 12 παρά να πάρετε πράγματα. Ακραίο. Το οποίο έσμες δεν δουλεύει. Την Κατερίνα τη βλέπετε ακόμα εσύ. Το διαχειρίστηκαμε σε 5 λεπτά την κρυσούλα. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει, αλλά θα προσπαθήσουμε. Γιατί ταλαιπωρηθήκαμε πολύ για αυτό το post. Πολύ. Γεια σας! Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ! Εμείς ευχαριστούμε πολύ! Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την Αθήνα! Μπράβο από κοντά τώρα! Μας πήρε και δωράκια! Φιλόμπη, δείξτε λίγο τα δωράκια! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Ό,τι καλύτερο! Ό,τι καλύτερο! Ευχαριστούμε! Είστε στο βίντεο μόλις! Εξαιρετικό, ωραία. Πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, ακριβώ. Λοιπόν, είναι. Είναι 7.30 8 παρά. Ναι, σε αυτή την κατάσταση όρθιε να ασχολούμαστε με αυτό, να υπάρχει ένταση. Ναι. Δεν έχουμε κοιμηθεί και έτσι τρελές ώρες, θα έλεγα. Έχουμε κοιμηθεί, αλλά είμαστε κουρασμένοι. Τώρα έχει βγει και λίγο κρύο. Ναι, έλεγα. Μέχρι και έβαλα και πίσω. Ναι, έτσι είναι λίγο χοντρό. Παιδιά, έχετε έρθει τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Όσο έρχεστε, τόσο εμεί έχουμε ενέργεια κι άλλοι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα έχει βγάλει λίγο κλειουλάκι. Αύριο έχουμε πάλι την ίδια μέρα όλη μέρα. Ήρθαν και οι γονεί μου, μας θύμισα. Ήταν ωραίο. Ναι, ήταν τέλειο. Κάναμε εδώ ένα οικογενειακό τραπέζι από το σχέδιο. Έτσι κάνα 2 ώρα εδώ πίσω. 2 ώρα, πραγματικό. Με marshmallows. Ναι, γίνονται καφέ, σοκολάτες, πες τον και εσύ! Εσύ δεν έχει. Ακόμα. Καλημέρα. Έχω κοιμηθεί κάποιες ώρες σήμερα, όσες μπορούσαμε τέλος πάντων. Είμαστε πτώμα. Δεν νιώθουμε το σώμα μας. Δεν μπορώ να μιλήσω από το πρίξιμο, θέλω να σας πω. Κοιμήθηκα κατά τις 2 πριν, κατά το 12. Και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που είναι το μάρκετ, οπότε πρέπει να πάμε δυνάμεις. Να το δεχάμε το skin care μου. Γενικά, ένα μικρό feedback από χθες ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει, αλήθεια. Ήταν μαγικό. Μπορεί να ήταν πάρα πολύ κουραστικό, ναι. Αλλά ήταν μαγικό. Ήρθατε τόσο πολύ, αυτό που παρατηρήσαμε με την Ευρώπη, που ήδη μας γνωρίζετε και ήρθατε απλά για να τα χάζεψετε από κοντά και να αγοράσετε. Γιατί στο site δεν είναι εύκολο. Μας είπατε τόσο ωραία πράγματα. Τόσο ωραία πράγματα, αλήθεια. Κάποια φάση δεν μπορούσα να διαχειριστώ πια την τόση αγάπη, δηλαδή. Ερχόταν, εμένα είναι μεταξύ, ήρθε και ο δικός μου κόσμος, όταν λέω δικός μου κόσμος, κοινό που ακολουθεί, είναι μεν και τις δύο, αλλά πιο πολύ στη λύση των τροφικών διαταραχών. Οπότε, ερχόσασταν και μου λέγατε πολύ σοβαρά πράγματα, κλαίγαμε μαζί, αλλά κατά βάση προσπαθούσα να σας δώσω δύναμη. Μου δίνετε κι εσείς πάρα πολύ που σας έβλεπα έτσι μέσα στη χαρά και κλαίγατε. Κλαίγατε από συγκίνηση. Μου έλεγε, ας πούμε, μια μαμά, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί εξαιτίας η κόρη μου νοσηλεύτηκε παράδειγμα. Και λέω, Χριστέ μου, τι ακούω. Όντως ο κόσμος το κάνει αυτό για μένα. Εξαιτίας μου, το παιδί μου το δίνω δύναμη. Ευχαριστώ. Αυτά από τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε, πλέον πριν ξυπνήσει. Για να. Και σήμερα. Οπότε θα σα βγάλω μετά απλά. Τώρα ξυπνήσω. Μπάσκετ.
Ξεκινήσω λίγο. Μόλις ξύπνησα και σε λίγο θα σκουθείς και εσύ. Καλημέρα. Πολύ πιο χαρούμενη από μένα. Αλήθεια. Εσύ είσαι βρισμένη. Ναι, σαν τα μάτια μας δεν ανοίγουν, ρε. Δεν είναι μόνο τα μάτια, είναι και τα πόδια. Ναι, ναι, τα πόδια δεν τους... Εμένα και το σώμα. Σκατά έχει. Και το σώμα, όντως, και το πρόσωπο. Δηλαδή, οριακά πυρετός. Όντως, φίλε. Είμαστε έτοιμες. Λοιπόν, θα δείξουμε OTDs. Και να πούμε και τις σκέψεις μας. Η σκέψη μας ήταν σήμερα να βάλει κάθε μία την προσωπικότητά της στο OTD της, σε κοπερένα, και να κάνουμε ένα showcase. Οπότε δεν τη δείκαμε ακριβώς ίδια. Γιατί νομίζουμε ότι και στο φως δεν κάθε μία κάτι διαφορετικό. Ναι, αλήθεια το πιστεύω και νομίζω και εσείς το έχετε καταλάβει, παιδιά. Χθες φορούσα την τζιν της αλοπέτα που πιστεύω ότι φορούσε κι εσύ. Ναι, αν και δεν έχω κάτι παρόμοιο. Ναι. Νομίζω ότι θέλω. Και η Πινελόπη τη φορούσε. Εσύ τι φορούσε? Εγώ φορούσα ένα σετάκι. Και εγώ δεν το φορούσα αυτό άνετα. Αλλά σήμερα βάλαμε την άλλη μας πλευρά. Είμαστε full το 100% μας. Και θεωρούμε ότι έτσι μας αγαπάει και πιο πολύ. Αλήθεια το πιστεύω. Τώρα, τι έχει συμβεί? Έχουμε ξυπνήσει σαν τις γλώσσες από τις 9. Και δεν έχουμε τι να κάνουμε. Γιατί είπαμε. Είναι αρχίσαμε να πάμε νωρίτερα. Αργότερα σήμερα. Και αυτό. Κοιτιόμαστε. Πίνουμε καφέ. Ναι. Και ακούω μουσική. Το οποίο είναι πολύ θετικό, γιατί τουλάχιστον θα πούμε με καλό mood. Το σαλόνι χωρί κουτέ. Το σαλόνι μου πλέον είναι άδειο, πρέπει να το γεμίσω. Ναι. Και αυτή τη φορά έχω ξεχάσει τα πάντα στο σπίτι μου και η Πινελόπη μου έχει δώσει όλο στο σπίτι. Από κρεβάτι, σεντόνια, κολόνια, κολλιέ. Αν το κολλιέ δεν είναι όλα. τα πάντα. Highlighter, τα πάντα, τα πάντα. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Δεν το έχει καταλάβει. Όλα θα τα χώσει μέσα. Ναι. Λοιπόν, πήραμε καφεδάκι, πήραμε και μπανάνα μπρέτ. Κάτσε με το κεφαλαίο σου, χάσε. Εγώ έτσι ένιωσα με τα σκουπίδια χθες το βράδυ στο ταξί. Εντάξει, αυτό το έκανα πιο πολύ για να μην είμαστε μόνοι στο να πήραμε σκουπίδια. Λοιπόν, φτάσαμε. Ξεκινήσαμε πάλι να στείλουμε εδώ. Να το και το κοριτσί. Σήμερα βάζουμε περισσότερη τάξη. Ναι, προσπαθούμε. Υπάρχει ροή εδώ, ναι. Και κοίτα πόσο καθαρά είναι ακόμα όλα. Και σας περιμένω. Έχω ξεχάσει να βγάζω πλάνα. Είμαστε εδώ. Λοιπόν. Ακούμε ότελο. Λοιπόν, μόλις πήγα και να φάμε. Πάλι σαν χθες, challenge της ημέρας. Είναι με σπανάκι και τύρι. Τι μας πήρες? Είναι σπανακοτήρο τσουρέκο κάτι. Σπανακοτήρο τέλειο μου φαίνεται. Δεν το ζυγμάσαι. Δείτε λίγο τι μας έφερε μια κοπέλα, ρε παιδιά. Μπισκοτάκια χωρίς ζάχαρη και μπάρες, λέει, έκανα. Ευχαριστούμε. Αχ, δεν μπορώ. Τι? Δεν είναι καλό. Και μπισκοτάκια χωρίς ζάχαρη, λέει. Εδώ και δυνάμεις. So cute. Μπισκοτάκια. Και έκανε μπάρες μόνη της, ρε. Για πες. Δεν κατάφερα, έφερε τη χαρά. Λοιπόν, τι μου πήρα το ζόμπι, εσείς? Πήραμε ζόμπι για όλους. Τέλεια. Πατατάκια αγαπημένα. Υπάρχει μια ανάγκη εδώ για... Χαρά. Πήγα να πέσω, πήγε να πέσει. Μου λέει, αχ, πρέπει να κάνουμε και αυτή κλωτή. Τι άλλο μπορεί να πρέπει να κάνουμε βραδιάτικα? Μια καλή καλύπτα. Εντάξει, μια καλή να την πω. Το Meat Market τελείωσε. Εσίως. Ευχαριστούμε. Ήταν υπέροχο. Πώς είμαι έτσι? Άξιζε 100% κάθε τελευταία σταγόνα υδρότα. Και δακρύων, άξιζε και άγχος. Και αίματος, γιατί μέχρι και αυτό... Και αυτό ζήσαμε, οι κουβαλήτριες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα. Θα λιώσουμε. Αύριο είναι Δευτέρα βέβαια, είναι εργάσιμη, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ζήσουμε σαν να είναι Κυριακή λίγο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί εμείς έχουμε την πρόθεση, αλλά μας ενοχλούν εξωτερικοί παράγοντες συνήθως. Οπότε αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτέρα. Μόλις τώρα έτσι έχει ηρεμήσει κάποια φωνή μου ή ποια πράγματα έκανα αέρα, να έκανα σκιν και να ξεπριστώ. Να ηρεμήσω λίγο. Ξεκουράστηκα λίγο. Το σώμα μου φωνάζει βέβαια ότι θέλει και άλλη ξεκούραση.
Αλλά αυτό το κομμάτι έφτασε στο τέλος του. Το Meet Market τελείωσε. Και έτσι λίγο νιώθεις αυτή τη στεναχώρια ότι κάτι ωραίο τελείωσε. Αλλά κάτι άλλο ωραίο θα έρθει. Δεν είναι θέμα. Περάσαμε τέλεια. Εγώ σήμερα φεύγω. Θα δω τους γονείς μου ακόμα. Γιατί είναι Αθήνα. Οπότε θα τους δω, θα πάμε για ένα φαγητό. Θα με πάμε μετά στο αεροδρόμιο και θα γυρίσω εγώ το βράδυ σπίτι. Γιατί έχει δουλίτσα. Σοβαρή δουλίτσα. Είναι και μεγάλη εβδομάδα. Πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες μέχρι Μεγάλη Πέμπτη. Τέλος πάντων, να κλείσει όλο αυτό το κομμάτι πριν το Πάσχα. Να δω λίγο τι γίνεται και στο φως, στην αποθήκη, όλα αυτά. Προσπαθώ να μην αγχώνουμε. Γιατί πονάω τόσο πολύ σωματικά. Είμαι τόσο κουρασμένη, Κατερίνα. Δεν έχει σημασία τώρα. Έχει ζήσει κάτι τεράστιο. Εμείς δουλεύαμε non-stop όλο το πουσουκού και όλη την εβδομάδα και όλο το μήνα βασικά για να γίνει αυτό. Και ήταν τόσο μεγάλη προσέλευση του κόσμου που δεν ξέρω, νιώθω απίστευτη ελπίδα αυτή τη στιγμή για τη ζωή. Γενικά μου δίνετε τόση ελπίδα όταν έρχεστε και απλά με πιάνετε, μου λέτε Κατερίνα, μου έχει δώσει τόση δύναμη, άρχισε να τρώω. Ή Κατερίνα, εξαιτίας του φως, μαζί με την Πινελό, πιστεύω πια στο teamwork παράδειγμα. Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα άκουσα που με ενθάρρυναν και με ενέπνευσαν γενικά. Λοιπόν, έχω βάλει τις κρεμούλες μου. Όπα, έχω βάλει τις κρεμούλες μου. Τώρα θα βαφτώ. Το σκέφτομαι βέβαια αν θα βαφτώ τώρα ή όχι. Αλλά μάλλον τώρα θα βαφτώ. Και θα τα πούμε μετά. Τι είπα το πρωί βέβαια, ότι ξεκινήσαμε, είμαστε χάλια και όλο αυτό. Και όλο αυτό. Εγώ στο καρά λίγο. Όμως, happy. Η φωνή της Κατερίνας μας χαιρέτησε. Ναι, είναι. Νομίζω είναι λίγο καλύτερο τώρα. Ναι, το πρωί ήταν χάλια που μιλούσαμε. Πήγαμε από πού ήρθε. Ναι, τουλάχιστον. Στρώσαμε λίγο. Ανεβάσαμε την καινούργια μας κούπα στο site. Θα τις βάλω κάπου εδώ. Τις δύο. Είναι η ίδια, απλά σε διαφορετικές χρωματικές αποχρώσεις. Δεν έχουμε να τις δείξουμε. Δεν έχουμε να τις δείξουμε γιατί τις αγοράσετε όλους, όντως. Από αύριο. Αλλά θέλω να τις αποκτήσω κι εγώ. Ναι. Θα τη στείλω αύριο στην Ελλάδα, που τώρα θα πάω Θεσσαλονίκη σήμερα. Οπότε αυτά. Να κλείσω εδώ το vlog και Θεσσαλονίκη. Θα το κλείσω εδώ. Το μαζί σου. Εδώ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πολλά πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εκτιμάτε αυτά που έχετε. Να τρώτε. Και να τρώτε. Bye.